Είναι γεγονός τις τελευταίες ημέρες ότι έχει γίνει έντονη συζήτηση σχετικά με το πιθανό σενάριο να μειωθεί περαιτέρω το αφορολόγητο όριο. Η αλήθεια είναι ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προτείνει να μειωθεί το αφορολόγητο όριο σε επίπεδο μεταξύ των 6.000 και 7.500 ευρώ, κύριε Βασιλάκο. Όμως αυτό τι συνέπειες θα έχει? Καταρχάς, πάνω από 1,5 εκατομμύριο τόσο χαμηλόμισθοι αλλά και χαμηλοσυνταξιούχοι από το έτος 2018 θα βρεθούν αντιμέτωποι με φορολογικές επιβαρύνσεις. Mm-hmm. Μόνο όμως αυτή η κατηγορία φορολογούμενων θα επηρεαστούν? Δυστυχώς όχι. Επιπλέον, πάνω από 1 εκατομμύριο αγρότες με πολύ χαμηλά εισοδήματα, όπως επίσης άνεργοι και περιστασιακά απασχολούμενοι, όπως και πολίτες με μηδενικά εισοδήματα, θα κληθούν να πληρώσουν φόρο εισοδήματος, που μέχρι τώρα δεν είχαν αυτή την υποχρέωση, λόγω του υψηλότερου αφορολόγητου ορίου που υπάρχει σήμερα. Να πούμε όμως στους ακροατές σας, τι ισχύει σήμερα σχετικά με το αφορολόγητο όριο. Καταρχάς, το αφορολόγητο όριο ισχύει για τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους, όπως και τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, όπως έχουμε πει κατά επανάληψη. Και σε ποια επίπεδα βρίσκεται σήμερα? Βρίσκεται στα επίπεδα μεταξύ των 8.636 ευρώ έως 9.545 ευρώ. Όμως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, με την πρόταση αυτή που βάζει, όπως σωστά είπατε, στο τραπέζι, ουσιαστικά εκ πρώτης όψης φαίνεται οι μισθωτοί συνταξιούχοι και οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, οι οποίοι έχουν ετήσια εισοδήματα κάτω από 6.000 ευρώ, φαίνεται να μην επηρεάζονται από αυτό το σενάριο. Όμως είναι αυτή η πραγματικότητα? Κύριε Βασιλάκο, θα μου επιτρέψετε να πω ότι η πραγματικότητα δεν είναι αυτή, δυστυχώς. Ποια είναι όμως η πραγματικότητα? Η πραγματικότητα είναι ότι η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών φορολογούνται πώς? Φορολογούνται με βάση τα πραγματικά τους, φορολογούνται με βάση τα τεκμαρτά τους εισοδήματα και όχι με βάση τα πραγματικά τους εισοδήματα, τα οποία στις περισσότερες των περιπτώσεων είναι πολύ χαμηλά. Να διευκρινίσουμε όμως, τι εννοούμε λέγοντας τεκμαρτά εισοδήματα? Δεν είναι κάτι άλλο από τα γνωστά τεκμήρια, τα οποία στις περισσότερες περιπτώσεις ξεπερνούν τις 6.000 ευρώ. Πώς προκύπτει αυτό? Το μόνο που θα αναφέρω είναι τις βασικότερες ή αν θέλετε τις πιο συνηθισμένες κατηγορίες τεκμηρίων που συναντάμε σε μια φορολογική δήλωση. Είναι το ελάχιστο τεκμήριο διαβίωσης, που στην περίπτωση ενός άγαμου είναι 3.000 ευρώ, ενώ στην περίπτωση ενός έγαμου είναι 2.500 ευρώ. Άλλο τεκμήριο είναι το τεκμήριο διαβίωσης που προκύπτει από την κύρια κατοικία, το οποίο ξεπερνάει στις περισσότερες των περιπτώσεων τα 2.500 ευρώ. Βέβαια, ένας φορολογούμενος συνήθως χρησιμοποιεί και ένα γιοταχή αυτοκίνητο, άρα και από εκεί προκύπτει ένα τεκμήριο διαβίωσης, το οποίο στις περισσότερες περιπτώσεις μπορούμε να πούμε ότι είναι μεγαλύτερο των 2.000 ευρώ. Άρα, αν αυτά τα θρήσουμε, μόνο αυτές τις τρεις βασικές κατηγορίες τεκμηρίων διαβίωσης, βλέπετε ξεκάθαρα ότι ξεπεράσαμε ήδη το ποσό των 6.000 ευρώ. Άρα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν είναι τυχαίο ότι προτείνει το νέο αφορολόγητο όριο να μειωθεί στο ποσό των 6.000 ευρώ. Κατάλαβα. Να κάνουμε και μια χρήση ενός παραδείγματος για να γίνουν κατανοητά αυτά που λέτε. Βεβαίως. Ας υποθέσουμε ότι έχουμε έναν άγαμο μισθωτό, ο οποίος λαμβάνει ένα χαμηλό μηνιαίο μισθό, ας πούμε, για παράδειγμα, 500 ευρώ. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το ετήσιο πραγματικό του εισόδημα ανέρχεται στις 7.000 ευρώ, καθώς αν πολλαπλασιάσουμε τα 500 ευρώ επί 14 μισθούς, προκύπτει το ποσό που μόλις ανέφερα. Ας υποθέσουμε στη συνέχεια ότι ο συγκεκριμένος φορολογούμενος διαμένει σε ένα διαμέρισμα, ας πούμε 80 τετραγωνικών, το οποίο του έχουν παραχωρήσει δωρεάν. Επίσης, κατέχει ένα γιοταχή αυτοκίνητο 1.300 κυβικών, το οποίο είναι παλιό, ας υποθέσουμε ότι είναι 15 ετίας. Τι γίνεται στην περίπτωση αυτή? Ποιο είναι το συνολικό τεκμαρτό του εισόδημα?
ή αν θέλετε το συνολικό πλασματικό του εισόδημα, το οποίο προκύπτει από τα τεκμήρια, είναι 8.500 ευρώ. Συνεπώς, αν συγκρίνουμε το πραγματικό του εισόδημα, το οποίο όπως είπαμε είναι 7.000 ευρώ, με το τεκμαρτό του εισόδημα, το οποίο είναι 8.500 ευρώ, παρατηρούμε ότι τα τεκμήρια του δημιουργούν ένα υψηλότερο εισόδημα από ότι το πραγματικό του εισόδημα. Άρα, πώς θα φορολογηθεί? Θα φορολογηθεί με βάση αυτό το τεκμαρτό, παύλα, πλασματικό εισόδημα, το οποίο είναι τα 8.500 ευρώ και όχι με βάση τα πραγματικά εισοδήματα που προκύψαν από τους μισθούς του. Και αυτό βέβαια είναι μια μεγάλη φορολογική αδικία. Ωστόσο, αυτό ισχύει. Ας δούμε όμως αυτός αν πληρώσει ή όχι φόρο. Αυτό ενδιαφέρει και τους ακροατές σας. Σήμερα, με βάση το ισχύον φορολογικό καθεστώς και με βάση το αφορολόγητο όριο που έχουμε, δηλαδή τις 8.636 ευρώ, δεν υπάρχει υποχρέωση ο συγκεκριμένος φορολογούμενος να πληρώσει φόρο, καθώς το εισόδημά του είναι κάτω από αυτό το αφορολόγητο όριο. Αν όμως τελικά το αφορολόγητο όριο μειωθεί στις 6.000 ευρώ, κύριε Βασιλάκο, τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση? Ο συγκεκριμένος φορολογούμενος θα βρεθεί αντιμέτωπος με φόρο 550 ευρώ. Εάν όμως το σενάριο για το αφορολόγητο όριο τελικά βγει αληθινό και μειωθεί όχι στις 6.000 ευρώ αλλά στις 7.000 ευρώ, τότε και πάλι στο σενάριο αυτό ο φορολογούμενος θα πρέπει να βρεθεί αντιμέτωπος με φόρο της τάξης των 330 ευρώ. Mm. Σε κάθε περίπτωση, καταλαβαίνετε, αν μειωθεί το αφορολόγητο όριο, ο φορολογούμενος, ο συγκεκριμένος φορολογούμενος, θα βρεθεί αντιμέτωπος με φορολογικές επιβαρύνσεις. Mm-hmm. Κάτι τις οποίες δεν είχε σήμερα. Mm-hmm. Άρα, εν κατακλείδη, θα μου επιτρέψετε να κάνω και το δικό μου σχόλιο. Το Υπουργείο Οικονομικών, είμαι σίγουρος ότι έχει πλήρη αντίληψη των σημαντικών φορολογικών επιβαρύνσεων που θα προκύψουν στις κατηγορίες των φορολογούμενων με πολύ χαμηλά εισοδήματα. Στην περίπτωση βέβαια που εφαρμοστεί ένα τέτοιο πιθανό σενάριο. Άρα, είναι απόλυτα αναγκαίο τι να κάνει. Είναι απόλυτα αναγκαίο να αντισταθεί στεναρά απέναντι στους δανειστές μας, εννοώντας και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, καθώς εάν εφαρμοστεί ένα επιπλέον δυσβάστακτο φορολογικό μέτρο όπως είναι αυτό, κύριε Βασιλάκο, θα πλήξει με μαθηματική βεβαιότητα οριστικά την αγορά.